καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Τραβάνω όλοι το αυτάκι λίγο η πολύ στον κύριο Γαβρόγλου για το Πανεπιστήμιο. Ξεκίνησε ο κύριος Βέτας, ο οποίος του είπε ευθέως εδώ, στη θέση που καθόσαστε εσείς, δεν σε εμπιστεύομαι στον Υπουργό. Σήμερα ο κύριος Μιχελής χτυπάει ένα καινούριο καμπανάκι. Φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτό το Υπουργείο τη στερεά Ελλάδα δεν την πολύ υπολογίζει. Και προφανώς δεν πολύ υπολογίζει και τους βουλευτές αυτής της περιφέρειας. Γιατί μπορεί να κάποιοι τώρα να λένε ότι τραβάνε το αυτάκι ή φωνάζουν, αλλά θα πρέπει να δούμε και τις προηγούμενες ενέργειες. Το τι έχει κάνει ο καθένας. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που υπάρχει κοινή νομίζω άποψη όλων των φορέων και των πολιτών κυρίως αυτής της περιφέρειας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αυτό είναι ο γενικός κανόνας. Θα πρέπει να δούμε όμως από εκεί και πέρα. Μία ερώτηση. Αν συμφωνούμε όλοι προς αυτό. Δώστε μου τη δυνατότητα να κάνουμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Βεβαίως. Εάν εγώ ήμουν ο Γαβρόγλου, το έχω πει πολλές φορές και το λέω και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εδώ, και κατέβαινε η στερεά Ελλάδα με 10 διαφορετικές προτάσεις, και εγώ θα έλεγα, δεν συνεννοείστε ρε παιδιά, αφήστε θα αποφασίσω εγώ. Βάζετε ένα... Το λέω όσο πιο απλά γίνεται. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και βάζετε... Ξέρω ότι έχω δίκιο, γιατί το ρεπορτάζ λέει αυτό και το καταγράφω καθημερινά. Το πιο σημαντικό ζήτημα. Το να τραβάει ζήτημα. Ο ένας από εδώ και να τραβάει ο άλλος από εκεί και να μην έχουμε μαζευτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι τώρα που προέκυψε το ζήτημα, όλοι εμπλεκόμενοι, εγώ δεν ξέρω κανέναν. Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, πρώην βουλευτές και εσείς, οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης, το ΤΕΙ, οι σχολές, οι δήμαρχοι, ο περιφερειάρχης, όλοι μαζί. Γιατί αν πηγαίναμε όλοι μαζί με μια πρόταση στο Γαβρόγλου, δεν θα μπορούσε να πει και πολλά. Και σε οποιονδήποτε υπουργό παιδείας, άμα πας με μια τόσο συγκεντρωτικά ξεκάθαρη πρόταση, τι θα σου πει. Είναι το βασικότερο ζήτημα και αυτό που πρέπει να αναδειχθεί. Είναι καθαρά πολιτική, είναι μια πολιτική απόφαση και όταν βλέπουμε διασπασμένες απόψεις... Είναι πολιτική ασυνεννοησία. Βεβαίως. Να σας πω εγώ το πιο σημαντικό. Έχει αποτέλεσμα η πολιτική ασυνεννοησία η δική μας, την πολιτική απόφαση Γαβρόγλου. Και ίσως κάποιοι ποντάρουν πάνω σε αυτό και επενδύουν πάνω σε αυτό και πρέπει να το λέμε. Βεβαίως. Να πω εγώ το πιο απλό και το πιο νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο τελευταίος. Νομός έβοιας. Έχει αναρωτηθεί κανένας ποιος είναι ο σκοπός των φορέων, δεν ξέρω επίσημα τι λένε, αλλά τι ανεπίσημα και τι λένε και οι πανεπιστημιακοί. Η έβοια, το προσωπικό, το ακαδημαϊκό που υπάρχει στο ΤΕΙ εκεί, όπως και οι φοιτητές, πήγαινε, έρχονται καθημερινά με τον προαστιακό από την Αθήνα. Ποιο τους συμφέρει περισσότερο, να είναι στην Λαμία, να είναι στη Θεσσαλία ή να είναι στην Αθήνα. Και από πού προέκυψε μία πρόταση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου για την ένταξη και για καινούργια τμήματα σωστό, και αυτά. Πολύ σωστό. Βλέπετε λοιπόν ότι καθένας ανάλογα το τι είναι και το τι εκπροσωπεί, τι έχει μια διαφορετική άποψη. Βεβαίως. Ακόμα και οι ακαδημαϊκοί έχουν σχέση με το κομματικό. Έχουν σχέση με το τι με εξυπηρετεί. Έχουν σχέση με πολιτικό, έχουν σχέση με ακαδημαϊκό, έχουν σχέση με τοπικό, έχουν σχέση με τα πάντα. Βεβαίως. Καθένας έχει πίσω σκέψη στο μυαλό του. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, αν μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Τώρα, αν πρέπει να γίνει μια πρόταση, προφανώς πρέπει να γίνει μια πρόταση κεντρική. Όχι τώρα, θα έπρεπε να υπήρχε. Να ήταν ήδη έτοιμοι. Όμως ακόμα και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το να βγαίνουμε ο καθένας κατά μόνας και ο ένας να φωνασχεί στα τηλεοπτικά παράθυρα, ο άλλος να λέει ότι τραβάει αυτιά δεν ξέρω ποιον, αλλά στην ουσία να μην κάνει τίποτα και να έχει τις πίσω σκέψεις στο μυαλό του, ας συνεννοηθούμε όλοι μαζί, ας αποφασίσουμε όλοι μαζί τι είναι αυτό που θέλουμε, γιατί μπορεί να φαίνεται στον κόσμο ότι θέλουμε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, ξεκίνησα με αυτό, όμως στην ουσία κανένα.
κανένας μας, κανένας, δεν το υποστηρίζει. Και βάζω και το μας, γιατί και εμένα όταν θα με ρωτήσετε θα πω προφανώς ότι διαφωνώ να υπάρχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και να μην υπάρχει Πανεπιστήμιο Στερεάς. Έτσι δεν είναι. Αλλά όμως θα γυρίσει ο Θεσσαλός και θα μου πει βεβαίως το λέτε αυτό γιατί θέλετε να υποστηρίξετε τον τόπο σας. Και αυτό παίζει. Ναι, γιατί είναι και τα, είναι γιατί και τα τοπιστικά. Σήμερα, ότι πόσα, εμείς δεν... πόσα ιδρύματα έχει μαζέψει η Θεσσαλία. Ακριβώς. Εδώ τσακώνει τη Λάρισα με το Βόλο για την έδρα των ιδρυμάτων. Λοιπόν, αυτό είναι το, είναι το ένα κομμάτι και πρέπει να δούμε λίγο και τη συνολική εικόνα, αυτή που δεν είδαμε ποτέ. Καλώς ή κακώς έχουν διασκορπιστεί πάρα πολλά τμήματα και πάρα πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλη τη χώρα, την εποχή των παχαίων αγελάδων. Όμως θα πρέπει κάποια στιγμή και αυτό να το αξιολογήσουμε και να δούμε και να υπερβούμε και τον εαυτό μας και να πούμε αλήθειες και στον κόσμο ότι δεν μπορεί να έχει δυστυχώς κάθε πόλη πανεπιστήμια, κάθε πόλη πανεπιστήμιο. Θα πρέπει όμως να επιμείνουμε. Δεν με αφήσατε να τελειώσω. Θα πρέπει όμως να επιμείνουμε ότι κάθε περιφέρεια έτσι θα πρέπει να έχει πανεπιστημιακό ίδρυμα. Τουλάχιστον ένα. Άρα λοιπόν, όταν ξεκινήσουμε από αυτό το βασικό και όταν αξιολογήσουμε τα ήδη υπάρχοντα τμήματα σε πόλεις οι οποίες έχουν πρόβλημα, δεν έχουν ακαδημαϊκό προσωπικό, δεν έχουν φοιτητές, δεν έχουν καν αξιολογηθεί σωστά, θα πρέπει λίγο να αποφασίσουμε τι κρατάμε και τι μένουμε σε αυτόν τον τόπο. Σωστά. Αλλά όμως, πέρα από, από το να δούμε τη μεγάλη εκείνα, θα πρέπει μετά και ο καθένας να δούμε την περιφερειακή εικόνα. Να κλείσουμε πριν όμως, μισό λεπτό, να πω το εξής. Ότι πέρα από αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε τοπικό επίπεδο, θα πρέπει να δούμε και μια γενική εικόνα για το θέμα των εισακταίων σε αυτά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μην ξεχνάτε ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ο Γιάννης έχει βλέπουμε, ρεπορτάζ, λέει 4.000. Γιατί και πώς θα πρέπει να μας απαντήσει το Υπουργείο γιατί αποφασίζει αυτή τη στιγμή να ανακοινώσει επιπλέον εισακταίους και κατά πόσο είναι σύμφωνα με αυτά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα πρέπει επιτέλους να αποφασίσει αυτή η κυβέρνηση ποια είναι η στάση της και να το πει στον κόσμο ποια είναι η στάση της για το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βλέπουμε τα δύο τελευταία χρόνια, τρία, να υπάρχουν διακηρύξεις και προκηρύξεις και ανακηρύξεις και όπως θέλετε πέστε το, από τους υπουργούς παιδείας και από τον τελευταίο ότι αλλάζει το σύστημα. Κανένας δεν ξέρει προς τα πού. Εμπέζουν τους μαθητές, τους γονείς, το εκπαιδευτικό προσωπικό χωρίς να υπάρχει μια απόφαση. Τελευταία, θυμάμαι, ανακοίνωση ήταν ότι τον Ιανουάριο του 2018 θα ξέρανε τα παιδιά που τώρα φοιτούν στην πρώτη ηλικίου με ποιο σύστημα θα εισαχθούν όταν θα είναι η σειρά τους να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, μόνο θα δούμε και ελπίζουμε, άκουσα προχθές τον Υπουργό να λέει ότι ελπίζουμε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί. Δηλαδή πότε? Όταν τα παιδιά θα είναι τρίτη ηλικίου τελευταία στιγμή. Άρα φαίνεται ξεκάθαρα ότι εδώ υπάρχει ένας πολιτικός εμπεγμός και το μόνο που επιζητεί και επιδιώκει η κυβέρνηση είναι να κοροϊδεύει παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς μοιράζοντας ένα τυράκι, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι εμπλέκεται πάρα πολύ κόσμο σε αυτήν την διαδικασία και είναι ένα πιασάρικο, να το πω σε εισαγωγικά, θέμα για τις εν ώψη εκλογών. Λοιπόν, πάμε τώρα στα εθνικά θέματα, γιατί δεν είναι καθόλου πιασάρικα αυτά ή τουλάχιστον έχουν δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο ντόρο με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τους δύο στρατιωτικούς. Κατηγορείτε, τουλάχιστον να έχετε ρίξει τους τόνους στην κυβέρνηση, πώς χειρίζεται το θέμα ή αν θα έπρεπε να έχει αντιδράσει νωρίτερα, κυρία Μακρύ. Έχουμε και δηλώσεις του κυρίου Κατσίκη σήμερα που έβαλαν φωτιά στο σκηνικό, έτσι, συνολικότερα. Νομίζω ότι παρακολουθείτε με τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα το θέμα και προφανώς ξέρετε κι εσείς, όπως και όλος ο ελληνικός λαός, ότι η αντίδραση στο θέμα των δύο στρατιωτικών μας από μέρος της κυβέρνησης ήταν τραγική. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλό. Αργήσανε πάρα πολύ να κάνουν οτιδήποτε και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Τώρα, οι δηλώσεις του κυρίου Κατσίκη και των διαφόρων, εντάξει, τραγικές μπορώ να τις χαρακτηρίσω. Ευτυχώς λειτουργεί η δημοκρατία σε αυτή τη χώρα, γιατί αυτά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να λέγονται ούτε από παιδάκια πρώτης δημοτικού, πόσο μάλλον από βουλευτές που εκπροσωπούν τον λαό στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έχουν γίνει θέμα... πιο σημαντικές δηλώσεις όμως, όπως αυτές που έγιναν από τον κύριο Γιούνκερ, τον κύριο Τούσκ και τον κύριο Ερντογάν. Γιατί τελείωσε η Βάρνα και δεν πήρε κανένας τίποτα. Η πιο σημαντική... Εδώ πήγε δηλαδή και έκανε πλάκα ο Ερντογάν στους Ευρωπαίους. Είχε σκοπό μόνο στο μυαλό του
να πάρει τα 3 δις που πρέπει να πάρει από την Ευρώπη για τη διαχείριση των 3 και πλέον εκατομμυρίων προσφύγων που βρίσκονται στα παράλια τα δικά μας, έτσι. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αλλά κάνει πλάκα. Ότι κάνει πλάκα. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Πλάκα κάνει. Γιατί πριν από λίγους μήνες είπε εμείς δεν θέλουμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς. Δεν θέλουμε. Και το παίζαν χθες στα δελτία. Έπαιζαν τι είπε στη Βάρνα και τι είπε πριν από 2,5 μήνες σε ομιλία του. Δεν τη θέλουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μυρίστηκε όμως τα 3 δις. Έκανε την κολοτούμπα. Ειδικεύονται όλοι στην κολοτούμπα τώρα τελευταία. Άπαντες. Είναι μέθοδος πολιτικής διαχείρισης η κολοτούμπα. Σήμερα λέω Α, αύριο λέω Β. Σιγά, ποιος θα με μαλώσει εμένα. Τα τσιμπάει τα 3 δις όμως. Τα τσιμπάει τα 3 δις. Και μόλις θα τα πάρει, εδώ είστε και θα δείτε ότι θα ανοίξει και τις πόρτες. Το πώς την. Το έχει δείξει αυτό. Το τι πολιτική δεν εφαρμόζει. Δεν απέναντι ναι. Στην Ελλάδα, λέει ο Γιώργος. Και αυτό όλα τα πράγματα είναι normal, λέει στον Ντόναλντ Τούσκ χθες, όπως μιλούσαν και δημοσιοποιήθηκαν οι διάλογοι. Και ξαφνικά έχουμε σχεδόν πορτοκαλί συναγερμό στο Αιγαίο. Επειδή βάλατε πάρα πολλά πράγματα. Δεν τα έβαλα πολλά. Έτσι. Ο ίδιος άνθρωπος μπλέκεται, τι πολλά. Να τα δούμε ένα-ένα. Καταρχάς αυτό που πρέπει να πούμε και να παραδεχτούμε είναι ότι η Ελλάδα... Συγγνώμη που θα σας διακόψω. Εγώ αυτό που πρέπει να τονίσω δημοσιογραφικά είναι η καταπληκτική στάση των πολιτικών αρχηγών της χώρας το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κυρίως μετά την 25η Μαρτίου, που έδειξαν όλη η υπευθυνότητα. Αυτό. Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα να τονίσουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία που παρακολουθούμε. Πρώτα απ' όλα, ότι ο Ερντογάν και η Τουρκία, μάλλον περισσότερο ο Ερντογάν παρά η Τουρκία, εφαρμόζει μια πολιτική η οποία την βλέπουμε ότι δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει τι ακριβώς επιζητεί. Ναι, όπως σε πιάσουν, παζάρια κάνει. Εντάξει, είναι, ειδικεύονται και σαν νοοτροπία σε αυτό. Εκτός και αν εμφανίζεται απέναντι ο έκτος στόλος. Τότε κολώνουμε λίγο. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι ο Ερντογάν έχει ένα τεράστιο πρόβλημα στα νότια-ανατολικά της χώρας του, πολεμάει με έναν άτακτο στρατό. Και από την άλλη έχει στα δυτικά της χώρας του έναν τακτικό στρατό που είναι ανάμεσα στους 28 καλύτερους του κόσμου. Έχει ο ελληνικός στρατός, είναι 28ος. Αυτό το λέω για να τονίσω ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα για τον ίδιο. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και να μην κινδυνολογούμε συνέχεια. Το δεύτερο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι πέρα από ότι κάποιοι προσδοκούσαν σε στήριξη είτε από την Αμερική είτε από τη Ρωσία, η στήριξη για το θέμα της Τουρκίας έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε μέσα από τα χείλη του Γιούνκερ, ο οποίος στη Σύνοδο της Βάρνας τόνισε και στήριξε την Ελλάδα και τους στρατιωτικούς οι οποίοι κρατούνται και έβαλε μάλιστα και ένα όριο χρονικό για την επιστροφή τους, το Ορθόδοξο Πάσχα. Αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε. Τώρα, ότι ο Ερντογάν προφανώς κάνει παζάρια και ότι προφανώς θέλει να εκμεταλλευτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα των προσφύγων, το έχουμε καταλάβει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα μέσο πίεσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτός ο γίγαντας που το βλέπουμε και το φοβόμαστε, νομίζω ότι στηρίζεται και σε επίλυνα πόδια και σιγά σιγά θα καταρρεύσει, γιατί όσο εκτονώνεται η κατάσταση στη Συρία, νομίζω ότι πλέον δεν θα έχει και ο ίδιος ένα μοχλό ποίησης προς την Ευρώπη. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε, να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Και εκείνο που θα πρέπει να τονίσουμε μισό λεπτό είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση, αυτό που ευνοεί περισσότερο, είναι την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Μην ξεχνάτε ότι το τελευταίο διάστημα. Μισό λεπτό. Το τελευταίο διάστημα έχουμε όλοι επικεντρωθεί πάνω στα εθνικά μας θέματα και καλώς κάνουμε γιατί είναι βασικά. Όμως έχουμε αφήσει στην άκρη αυτό που συμβαίνει στην οικονομία. Βεβαίως συνδέονται, αλλά όμως αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πολίτες... Το τι σκέφτεται ο Ερντογάν για το ενεργειακό τόξο που δημιουργείται και είναι έξω από το παιχνίδι, κυρία Μακρυθέωδη. Δεν σας είπα ότι ο Ερντογάν αυτό που θα κάνει είναι να προασπίσει τα συμφέροντα της Τουρκίας. Στα ενεργειακά δεν έχει πάτημα. Θα προσπαθήσει να αποκτήσει πάτημα, κάτι πρέπει να κάνει. Αυτό λένε όλοι.
Κοιτάξτε να δείτε, ο Ερντογάν σας είπα ότι αυτό που θέλει και η Τουρκία είναι να προασπίσει τα συμφέροντα της Τουρκίας. Θα εφαρμόσει και θα εκμεταλλευτεί τα πάντα. Εκείνο που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε απέναντί του πρώτον έναν στρατό ισχυρό, τον οποίο τον έχουμε, και μια ισχυρή οικονομία και μια ισχυρή ηγεσία. Έχουμε το πρώτο, ξέρετε, δεν έχουμε τα άλλα, δεν έχουμε τα άλλα δύο. Η αγορά, και σε αυτό η αγορά πρέπει... έχει νεκρώσει. Όταν καλλιεργείται, ένα κλίμα σε αυτό το mood, προφανώς υπάρχουν οι οικονομολόγοι που λένε ξεκάθαρα ότι το πάγωμα της αγοράς αυτή την περίοδο οφείλεται στην αναμονή των Ελλήνων πολιτών για ένα επεισόδιο στο Αιγαίο. Το αν θα γίνει ένα θερμό επεισόδιο δεν μπορεί κανένας να το προβλέψει. Σας είπα ότι αυτό που πρέπει να είναι ισχυρό είναι η αποτρεπτική δύναμη που έχει ο ελληνικός στρατός, όμως, και θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οτιδήποτε. Όμως πέρα από το να περιμένουμε ένα θερμό επεισόδιο, θα πρέπει επιτέλους να δούμε τι θα κάνουμε με την οικονομία αυτής της χώρας, η οποία είναι πολύ βασικό. Θα πρέπει όχι μόνο να είμαστε σε κατάσταση αναμονής, γιατί αρκετά είμαστε σε κατάσταση αναμονής, αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να πάμε στην επόμενη μέρα. Η χώρα αυτή έχει ανάγκη από επενδύσεις, έχει ανάγκη από παραγωγή χρήματος. Δεν μπορούμε άλλο και δεν γίνεται άλλο να ανακυκλωνόμαστε και να μοιράζουμε. Έχει ανάγκη από ομοψυχία. Αυτό είναι το ένα βασικό σημείο. Κοιτάξτε να δείτε, πάντα οι Έλληνες προοδεύανε. Έχουμε το λάθος δρόμο για την ανάπτυξη. Λέει ο άλλος, όχι, αυτός είναι ο δρόμος για την ανάπτυξη. Ο πολίτης βρίσκεται σε απόλυτη σύγχυση και δεν καταλαβαίνει εάν πατάμε στο σωστό ή στο λάθος δρόμο. Μιλάτε δηλαδή να δώσουμε για άλλη μια φορά τη μάχη του αυτονόητου. Αυτό λέτε. Δηλαδή πιστεύετε εσείς και οποιοδήποτε πολίτης ότι όταν η χώρα μοιράζει επιδόματα των 200 και 300 ευρώ, μπορεί κάποια στιγμή αυτό να έχει τέλος? Δηλαδή να δανειζόμαστε για να μοιράζουμε επιδόματα? Όχι, προφανώς δεν έχει τέλος. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό που έχει ανάγκη η χώρα, ο δρόμος του αυτονόητου, που νομίζω ότι όλοι οι οικονομολόγοι το συνομολογούν, εκτός βέβαια αν κάποιος έχει μια αριστερή ιδεολογία και πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει το κράτος πατερούλης και να μοιράζει. Λοιπόν, τα πραγματικά δεδομένα λένε ότι η ανεργία δεν είναι στο 21% που λέει η κυβέρνηση, είναι στο 27+. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Τα πραγματικά δεδομένα είναι ότι 6 στους 10 Έλληνες θέλουν να φύγουν ξανά στο εξωτερικό. Τα πραγματικά δεδομένα είναι ότι περίπου 63 δισεκατομμύρια πλούτου έχει χαθεί τα τελευταία 8-10 χρόνια. Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα. Συνηγορείτε σε αυτό που λέω, ότι η χώρα έχει ανάγκη από παραγωγή νέου πλούτου. Μόνο έτσι θα σταματήσει αυτό που ζούμε τώρα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε το αναπτυξιακό σχέδιο αυτής της χώρας για το αύριο και όχι να αναλωνόμαστε σε συζητήσεις οι οποίες δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα. Και αυτό να το συμφωνήσουμε με αυτούς που βλέπουμε τα πράγματα τουλάχιστον όπως πρέπει. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να δούνε. Κάποιοι το βλέπετε, το ζείτε, η κυβέρνηση. Αυτό που επιδιώκει είναι μία διόγκωση του κράτους και μία ανακατανομή του εισοδήματος. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει. Αν θέλουμε να το καταλάβουμε, έχει καλώς. Ας συμφωνήσουμε λοιπόν αυτοί που θέλουμε και είμαστε προς αυτόν τον δρόμο, να βρούμε έναν άλλο δρόμο. Αλλά και επειδή υπάρχει δημοκρατία, ο κόσμος στις επόμενες εκλογές ας αποφασίσει το σωστό, αυτό που είναι καλύτερο για τον ίδιο και για των παιδιών του. Ξέρουμε πολύ καλά ότι σήμερα ζούμε ένα νέο παιδομάζωμα. Ό,τι καλύτερο έχει αυτή η χώρα είναι το δυναμικό της, το ανθρώπινο δυναμικό της, που δυστυχώς το καλύτερο, το υπερεκπαιδευμένο προσωπικό που η χώρα και η οικογένεια ελληνική έχει ξοδέψει, βρίσκεται στο εξωτερικό. Και αν δεν γίνει κάτι να αλλάξει η οικονομία και το αύριο αυτής της χώρας, όχι μόνο δεν θα γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι, θα φύγουν πολύ περισσότεροι, θα κάνουμε πανεπιστήμια, θα εκπαιδεύουμε ανθρώπους, θα τους διώχνουμε και στο τέλος εδώ θα μείνει ένας γυρασμένος πληθυσμός και κάποιοι μετανάστες ή λαθρομετανάστες ή πρόσφυγες ή όπως θέλετε πέστε τους. Δηλαδή μία γενιά, μία σύνθεση πληθυσμού, η οποία προφανώς δεν θα είναι αυτή που θα πολεμήσει για την Ελλάδα. Εκλογές πρόεδρες βλέπετε. Εδώ μια γερμανική εφημερίδα, η Handelsblatt, λέει οι νέες περικοπές μπορεί να φέρουν πρόεδρες εκλογές. Το έχω ξαναπεί. Βλέπετε εφικτό, το θέλετε ως Νέα Δημοκρατία. Οριοθετείτε αμέσως μετά την έξοδο. Ευτυχώς δεν χρησιμοποιήσατε τη λέξη καθαρή.
την έξοδο όχι, από το. Όχι, εγώ δεν λέω καθαρή, γιατί ξέρω ότι δεν είναι καθαρή. Είναι έτσι κι αλλιώς. Η αξιολόγηση έκλεισε και παίρνουμε έτσι την υποδόση. Έτσι. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι λέει όσο το δυνατόν γίνουν, πιο γρήγορα γίνουν εκλογές, τόσο καλύτερα για αυτή τη χώρα. Για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Κάθε μέρα που περνάει είναι χειρότερα για την οικονομία αυτής της χώρας και για το μέλλον των ανθρώπων της. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, και εγώ ευχαριστώ.